το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη συζήτηση έρχεται τις μέρες που διεξάγεται μια κακόγουστη φάρσα. Μια φάρσα δηλαδή που ονομάζεται Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους και που κατά δήλωση της ίδιας της Προέδρου της Βουλής πρόκειται για μια νέα ιστορική στιγμή. Αλήθεια, είναι αλλεπάλληλες αυτές οι ιστορικές στιγμές που ζούμε το τελευταίο διάστημα και αναρωτιέμαι πόσο θα αντέξουμε να ζούμε τέτοιες ιστορικές στιγμές. Ή όπως ονομάστηκε η Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος. Λες και πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή για να δούμε ποια είναι η αλήθεια για το δημόσιο χρέος. Που βεβαίως είναι μια αυθαίρετη κίνηση της Προέδρου που μπορεί να έχει τη δική της ατζέντα και οι εργασίες της βεβαίως να διεξάγονται τη στιγμή που ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, μετά από τη συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι θα εκπληρώσουμε στο διηνεκές όλες μας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Και η υπόθεση της μονομερούς διαγραφής του χρέους ή ενός τμήματος έγινε αναδιάρθρωση αυτού του χρέους, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση άλλωστε έκανε. Βεβαίως δεν είναι, εκτιμάμε, η πρόεδρος της Βουλής άλλο μήκος κύματος από την κυβερνητική πολιτική και από την πολιτική που ικανοποιεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Γιατί ακριβώς εντάσσεται στην ίδια στρατηγική εξαγνισμού αθώωσης του καπιταλιστικού συστήματος, ρίχνοντας τα βάρη σε ένα χρέος κρατικό που ξαφνικά έπεσε πάνω στα κεφάλια μας. Όμως αυτό το χρέος αποτελεί παιδί του συστήματος. Ευθύνεται η ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη για το κρατικό χρέος και δεν είναι η ιδιομορφία της Ελλάδας. Σε όλες τις καπιταλιστικές οικονομίες, περισσότερο ή λιγότερες αναπτυγμένες, υπάρχει κρατικό χρέος, το οποίο βεβαίως έγινε σε συνθήκες ανάπτυξης του καπιταλισμού για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, να διαμορφωθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον για το κεφάλαιο, να αξιοποιηθούν οι δημόσιες επενδύσεις και η πολιτική των προμηθειών στη λογική της στήριξης των αναγκών των καπιταλιστικών ομίλων, στηρίζεται επί της ουσίας στις υπέρογγες νατοϊκές δαπάνες που δεν έχουν σχέση με την διασφάλιση της εδαφικής ακαιρεότητας. Βεβαίως ένα καπιταλιστικό χρέος, ένα κρατικό χρέος, το οποίο διωγγώνεται, όπως έγινε και στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο στην Ελλάδα. Είδεστε το παράδειγμα της Γαλλίας, το παράδειγμα της Ιταλίας και μια σειρά άλλων καπιταλιστικών χωρών, το οποίο διωγγώθηκε σε συνθήκες εκδήλωσης της καπιταλιστικής κρίσης. Και βέβαια η δεύτερη στόχευση είναι να νομιμοποιηθεί μέσα από αυτή την επιτροπή του λογιστικού ελέγχου στη λαϊκή συνείδηση ότι το χρέος, μικρότερο ή μεγαλύτερο, πρέπει να πληρωθεί από τον ελληνικό λαό. Ένα χρέος δηλαδή το οποίο δεν έγινε για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, αλλά έγινε για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο έρχεται η πρόταση νόμου από μεριάς της κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας επιτροπής παροδίας, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, δηλαδή αυτή η πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και της επιτήρησης. Μια πρόταση που έρχεται με την ευθύνη της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια συγκυβέρνηση επεκτείνει τη Δανειακή Σύμβαση και το μνημόνιο. Άλλωστε, στο εισαγωγικό της πρότασης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ήδη τονίζεται ότι το Μάιο του 2010 υπογράφηκε η πρώτη δανειακή σύμβαση συνδεδεμένη με το πρώτο μνημόνιο. Άρα οι δανειακές συμβάσεις δεν είναι αποσυνδεδεμένες από τα μνημόνια. Και βεβαίως η πρόταση για τη σύσταση αυτής της επιτροπής έχει το χαρακτήρα του αποπροσανατολισμού. Αποπροσανατολισμός τη στιγμή που εκφράζεται μια ευρύτατη συνένεση στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας της κυβέρνησης με τους εταίρους της, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα πλαίσια της υλοποίησης της πολιτικής και των στρατηγικών επιλογών του Ευρωμονόδρομου και σε συνθήκες κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων, όπως εκφράστηκαν από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι λοιπόν η σύσταση και η λειτουργία της Επιτροπής αποβλέπει στην όξυνση μιας ανούσιας δικοματικής αντιπαράθεσης, στις γνωστές κοκαρομαχίες τις οποίες κατά καιρούς παρακολουθούμε, και επειδή σε αυτό το σπορ χρειάζονται δύο πάντοτε παίχτες, συμμετέχει πρόθυμα και η Νέα Δημοκρατία, ζητώντας η δική της πρόταση νόμου, η δική της πρόταση νόμου για την δημιουργία εξεταστικής επιτροπής, να συζητηθεί σε ευθέτω χρονικό
διάστημα. Όμως δεν είναι ο προσανατολισμός η βασική στόχευση. Ποια είναι η βασική στόχευση της συγκεκριμένης πρότασης, τι υπηρετεί επί της ουσίας η συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Να συσκοτήσει το κύριο πρόβλημα, την αιτία δηλαδή της όξυνσης των λαϊκών προβλημάτων, την αιτία της γενικευμένης επίθεσης ενάντια στην εργατική τάξη και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, που η αιτία αποτελείται από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης και τη συνεπακόλουθη αστική πολιτική διαχείρισής της, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε από τα μνημόνια. Που τα μνημόνια βεβαίως ενσωματώνουν βασικές στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καπιταλιστική κρίση που εκδηλώθηκε το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σκάσιμο της φούσκας των ενυπόθηκων δανείων, μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε συγχρονισμένα σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες και στην Ελλάδα στα τέλη του 2008. Και βεβαίως όλο αυτό το διάστημα, το τι ακούσαμε για κρίση του καζινοκαπιταλισμού, για κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου διαχείρισης, για κρίση χρέους, για κρίση ρευστότητας και δανεισμού και μια σειρά άλλες τέτοιους επιθετικούς προδιορισμούς που δεν έχει τελειωμό. Όλες αυτές οι προσπάθειες, όλες αυτές οι ερμηνείες οι οποίες θέλησαν να δώσουν είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ποια δηλαδή? Την προσπάθεια να συσκοτήσουν το χαρακτήρα της κρίσης, δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με μια καραμπινάτη καπιταλιστική κρίση. Μια κρίση δηλαδή η οποία βρίσκεται στο DNA του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Μια κρίση που βρίσκεται στον αντιφατικό εμπορευματικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής, στην αναρχία και στην ανισομετρία της, στην τάση να εξασφαλίζεται αρχικά το πρόσθετο καπιταλιστικό κέρδος με την εισαγωγή νέων μηχανημάτων πιο παραγωγικών, αλλά και με την εξαγωγή κεφαλαίου σε χώρες με φθηνότερη εργατική δύναμη. Παράγοντες οι οποίοι οξύνουν την αντίθεση κεφαλαίου εργατικής δύναμης, την αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατομική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της λόγω της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Καπιταλιστική οικονομία σημαίνει να συσσωρεύονται αμύθιτα κέρδη. Σημαίνει ότι τα αμύθιτα κέρδη αυτά για να αναπαραχθούν ως κεφάλαιο πρέπει να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία. Να ρουφήξουν δηλαδή ως βρικόλακας νέα απλήρωτη εργασία, να τη μετατρέψουν σε εμπόρευμα που με την πώλησή της να εκφραστεί σε νέο κέρδος. Έτσι λοιπόν το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρδους, του όλου και μεγαλύτερου, της έντασης του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζόμενων και ιδιαίτερα σε συνθήκες υποχώρησης του εργατικού κινήματος, αποτελεί την κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής παραγωγής και οικονομίας. Η επιτάχυνση και ένταση της παραγωγικής διαδικασίας στα άκρα της σημαίνει και όξυνση της αντίθεσης ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατομική ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Δηλαδή σημαίνει ότι οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και δεν μπορεί αυτή την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης να την αποτρέψει ούτε η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια περιφερειακού χαρακτήρα υπεριαλιστική ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η κυκλοφορία του ευρώ, ούτε μπορεί να την αποτρέψει η όποια μορφή πολιτικής διαχείρισης, είτε αυτή είναι φιλελεύθερη είτε σοσιαλδημοκρατική, ή η όποια μορφή οικονομικής διαχείρισης περιοριστική ή επεκτατική. Επιδιώκεται με άλλα λόγια να συσκοτηθεί ότι αυτή η καπιταλιστική κρίση αξιοποιήθηκε για να φορτωθούν τα βάρη αυτής της κρίσης και της διαχείρισής της στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τη φοροεπιδρομή, τις μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, αλλά και ταυτόχρονα να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, να υπερασπιστεί το καπιταλιστικό κέρδος και βεβαίως να διαμορφωθεί ένα νέο, ακόμη πιο ευνοϊκό έδαφος για την επερχόμενη καπιταλιστική ανάκαμψη. Ένα έδαφος το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, με τις ανατροπές στα συγκροτημένα εργατικά και ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, μέσα από την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και τις ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, για να γίνει πιο φτηνή η εργατική δύναμη, για να αυξηθεί ο βαθμός εκμετάλλευσης που αποτελεί και τον αποκλειστικό σε τελική ανάλυση παράγοντα θωράκιση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρηματικών ομίλων και αντιμετώπισης της τάσης της πτώσης του μέσου ποσοστού του κέρδους. Να διαμορφώσει νέα πεδία για τη δράση του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου μέσα από την απελευθέρωση των αγορών, της ιδιωτικοποίησης και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, μέσα από την επέκταση της δράσης σε νέους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η διαχείριση των απορριμμάτων και μια σειρά άλλη. Πρόκειται δηλαδή για τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, τις μεταρρυθμίσεις όπως τις ονομάζεται, οι οποίες και είναι αναγκαίες αυτή τη διαδικασία για να διευκολυνθεί η αναπαραγωγή του κεφαλαίου. Αλήθεια, γιατί είδους αποτυχία του μνημονίου μιλάτε με βάση τα ανωτέρω δεδομένα? Δεν επέτυχε αυτούς τους στόχους στους οποίους είχε? Φτηνή εργατική δύναμη, νέα παιδεία, κερδοφορίες για το κεφάλαιο? Βεβαίως. Και από αυτή την άποψη, τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο μνημόνιο δεν αποτελούν εξαίρεση για την Ελλάδα. Εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε είναι σε μνημόνιο είτε δεν είναι. Είτε έχουν κρίση είτε δεν έχουν. Είτε έχουν υψηλό ή λιγότερο υψηλό κρατικό χρέος. Έτσι η Ελλάδα δεν αποτελεί το πειραματόζωο. Βεβαίως. Δεν έχουμε να κάνουμε μια κρίση χρέους που μετατράπηκε σε εθνική τραγωδία, όπως λέτε στην πρότασή σας. Συγκαλύπτεται τον ταξικό χαρακτήρα της κρίσης, γιατί και σήμερα εξακολουθούν κάποιοι να υπάρχουν να κερδίζουν. Υπάρχουν επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν αυξήσει το μερίδιο στην αγορά, που έχουν αυξήσει τα κέρδη τους αξιοποιώντας την καπιταλιστική κρίση. Γιατί βεβαίως εκδηλώνεται ανισόμετρα η κρίση σε τομείς, κλάδους, αλλά και στην κλαδικά της οικονομίας, αλλά ομόνιμα χαμένος αυτός ο οποίος επηρεάστηκε από την καπιταλιστική κρίση είναι ουσιαστικά η καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων και ιδιαίτερα της πρώτης και κύριας της εργατικής δύναμης μέσα από την απαξίωσή της. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα και όχι μια λεγόμενη εθνική τραγωδία όπως την ονομάζεται. Την ίδια ώρα συνεχίζεται τις διαπραγματεύσεις της πλαίσια της συμφωνίας της 20ης Φλεβάρης. Συνεχίζεται τη δανειακή σύμβαση και το μνημόνιο για ακόμη 4 μήνες. Με βάση αυτή τη συμφωνία η εποπτεία συνεχίζεται. Συνεχίζεται η αξιολόγηση. Τα μη μονομερή μέτρα, η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, η συνέχιση με άλλα λόγια στις προηγούμενες πολιτικές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και σήμερα αυτή η συμφωνία δεν έρχεται στη Βουλή να συζητηθεί, γιατί αν ήταν μια φιλολαϊκή συμφωνία θα τη φέρνατε πρώτα και κύριε να τη συζητήσουμε και να την ψηφίσουμε, και ακριβώς για να μην φανεί, δεν τη φέρνετε στη Βουλή για να μην φανεί η ταύτιση που θα εκφραστεί διαμέσου της ψηφοφορίας ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Για ποιον διαπραγματεύεστε αλήθεια, για ποιον κάνετε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση? Για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Γι' αυτό ακριβώς είναι και η λογική μη ηφαισιακά μέτρα. Αυτό το οποίο θέλετε λοιπόν μέσα από τη διαπραγμάτευση να κάνετε είναι να αντιμετωπίσετε την ανεπάρκεια του μνημονίου. Μια ανεπάρκεια η οποία εκδηλώθηκε στη δυσκολία την οποία είχε στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι' αυτό προωθείτε ένα άλλο λεγόμενο μείγμα, ένα μείγμα προσαρμοσμένο, ούτως ώστε να διευκολυνθεί μέσα από την μείωση της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους η κρατική χρηματοδότηση στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, και όχι βεβαίως να αποκατασταθούν οι τεράστιες απώλειες που υπέστησαν τα λαϊκά στρώματα. Άρα δηλαδή η διαπραγμάτευση η οποία κάνετε, το μείγμα αυτό το οποίο προβάλλετε είναι αναγκαίο για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό και σταθερός σας σύμμαχος, σύμμαχος της κυβέρνησης, είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Γι' αυτό έχετε και την αποδοχή από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Και απέναντι σε αυτή την πολιτική έχουμε δείγματα γραφής. Καταφεύγεται στον εσωτερικό δανεισμό για να πληρωθούν οι δανειστές. Σε αυτό το βωμό θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Φέρνεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου προκλητική, όπου διαγράφεται απάτες φορολογικές και τελωνιακές τα πρόστιμα τα οποία είχαν γίνει από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια στιγμή που καλείται το λαό να πληρώσει τα χαράτσια, να πληρώσει τα τέλη επιτιδεύματος και αλληλεγγύης. Διαμορφώνεται μια συνθήκες φοροεπιδρομής για τα λαϊκά στρώματα την ίδια στιγμή που κρατάτε στο ακέραιο τα προνόμια τα φορολογικά του μεγάλου κεφαλαίου.
Και βεβαίως σε μια στιγμή που εκδηλώνεται πλέρια ο ατλαντισμός της κυβέρνησης, όπου έχετε φτάσει στο σημείο να θέτετε τις ΗΠΑ ως ρυθμιστικό ρόλο στο ζήτημα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, να τη θεωρείτε ως καθοριστικό παράγοντα σταθερότητα της περιοχής, πια τις ΗΠΑ, και βεβαίως να προχωράτε άμεσα στη σύμβαση εξοπλιστικών προγραμμάτων με τις ΗΠΑ και τη Lockheed ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή μέσα από αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχουμε μια προσπάθεια πολιτικής επιλογής για να συγκαλυφθεί η ταξική κυβερνητική πολιτική. Και επειδή κάποιος θα πει ότι βιάζεται πάρα πολύ το ΚΚΕ, εμείς λέμε ότι καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γιατί όχι μόνο δεν συγκρούεστε με τους υπεύθυνους των προβλημάτων του λαού, δηλαδή με το σύστημα το καπιταλιστικό και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, αλλά αντίθετα υποτάσσεστε ως κυβέρνηση αυτή την πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες του. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής βρίσκεται η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, που, κυρία Πρόεδρε, με καθυστέρηση ακόμη δεν έχει έρθει να συζητηθεί, εκτός και αν προνοείται ως πρόεδρος να μην αναγκαστούμε ως κόμμα να φέρουμε μια νέα πρόταση νόμου, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τη νέα συμφωνία, το νέο μνημόνιο, τη νέα δανειακή ενδεχόμενη σύμβαση που θα φέρει η νέα κυβέρνηση Ριζανέλ, και απλώς να επικαιροποιήσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση που έχουμε καταθέσει. Από αυτή λοιπόν την άποψη και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Δεν πρέπει ο λαός να δείξει καμία ανοχή στην κυβερνητική πολιτική, να οργανώσει την πάλη του και την αντεπίθεσή του για αποκατάσταση των τεράστιων απολειών τις οποίες έχει υποστεί, για να ικανοποιεί τις σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες στο πλαίσιο γενικότερων ρήξεων και ανατροπών, οι οποίες πρέπει να φτάσουν μέχρι το επίπεδο της εξουσίας. Από όσα τόνισα μέχρι τώρα, είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη επιτροπή. Θα συμμετέχουμε σε αυτή, γιατί βεβαίως μια επιτροπή, η οποία, όπως τόνισε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν έχουμε ανάγκη από μια επιτροπή για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και να το απαγγείλουμε κατηγορητήριο. Το έκανε πολύ πριν από εμάς ο ίδιος ο Μάρξ, και δεν χρειάζεται μια ακόμη δίκη του καπιταλισμού. Αρκεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να βγουν συμπεράσματα για το λαό στην ανάγκη να ανατρέψει τον καπιταλισμό και να οικοδομήσει τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό, που είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ πολύ.